Κυκλώματα συμφερόντων δείχνει 8 μήνες μετά την επίθεση εναντίον του ο Πέτρος Σινιωτάκης. Ο δικηγόρος του Νίκος Κωνσταντόπουλος βρέθηκε σήμερα στο Ηράκλειο και επισκέφτηκε τις εισαγγελικές αρχές, από τις οποίες με σχετικό επώνυμα ζητά να ελεγχτούν στοιχεία και ευρήματα που δεν αξιοποιήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές, τις οποίες καταλόγησε αδράνεια. Η απόπειρα εξοντωτικού εκφοβισμού κατά του Πέτρου Σινιωτάκη είναι ενέργεια κυκλωμάτων συμφερόντων. Μου κάνει εντύπωση ότι η αστυνομική προανάκριση δεν αξιοποίησε σοβαρά ευρήματα που υπάρχουν στη δικογραφία, όπως λόγου χάρη ένα βίντεο κατά τη στιγμή της επίθεσης. Δεν αξιοποιήθηκαν και πληροφορίες για την εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης. Θεωρώ ότι δεν πρόκειται απλώς για αδυναμία διαλεύκανσης της υπόθεσης, πιστεύω ότι ίσως είναι αδράνεια. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος χαρακτήρισε την υπόθεση δημοσίου συμφέροντος, ενώ δεν δίστασε να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνδέεται και με άλλες επιθέσεις που σχετίζονται με τον Δήμο Ηρακλείου, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Δεν ερευνήθηκαν συστηματικά δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει ο κύριος Πέτρος Σινιωτάκης πριν και μετά την επίθεση που δέχτηκε, για φωτογραφικές διατάξεις στο διαγωνισμό ως προς την λειτουργία του εργοστασίου βιοξήρανσης απορριμμάτων. Η επίθεση κατά του Πέτρου Σινιωτάκη είναι δημοσίου ενδιαφέροντος υπόθεση, αφορά το κοινό συμφέρον του Δήμου Ηρακλείου αλλά και της κοινωνίας του Ηρακλείου και όλων των πολιτών. Είναι γνωστό ότι έχουν γίνει και πρόσφατες επιθέσεις στον Δήμο Ηρακλείου και υπάρχουν πληροφορίες και υλικό το οποίο πρέπει να συσχετιστεί. Ο Πέτρος Σινιωτάκης, διαμέσου του δικηγόρου του, ζητά πλέον η δικαστική έρευνα να κινηθεί προς συγκεκριμένα πρόσωπα που συγκεντρώνουν υποψίες. Μετά την αυτεπάγγελτη έρευνα που έγινε κατά παντός υπευθύνου, πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί η δίωξη κατά εκείνων στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν στοιχεία και υποψίες περί αναμίξεως.